Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΑΠΗ Δήμου Τοπείρου πραγματοποίησε την Τρίτη το βράδυ μια ξεχωριστή εκδήλωση στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ερασμίου για την παρουσίαση του Λευκώματος Γευστικές Αναμνήσεις. Πρόκειται για μια συλλογική δουλειά των μελών των παραρτημάτων του ΚΑΠΗ με 58 παραδοσιακές συνταγές της περιοχής. Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό από τα μέλη του ΚΑΠΗ μας με πρωτοβουλία της διοίκησης και στηριζόμενη από το Δήμο μας. Στηρίζουμε λοιπόν αυτή την έκδοση και όποια άλλη πρωτοβουλία αναλαμβάνει η διοίκηση του ΚΑΠΗ και τα μέλη μας, ούτως ώστε να μπορούμε στο μέλλον να παραδώσουμε όλα αυτά που... όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν τη φυλή μας. Στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία λοιπόν εργάστηκαν τα μέλη μας μεθοδικά σε όλα τα χωριά του Δήμου μας, ούτως ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να γίνει αυτό το εγχείρημα και να αποτελέσει μια ξεχωριστή έκδοση και ως περιουσιακό στοιχείο να παραδοθεί στις επόμενες γενιές και όχι μόνο, βέβαια και σε όλη την κοινωνία της περιοχής μας. Είναι μια πολύ καλό μελετημένη δουλειά και θα το διαπιστώσετε άλλωστε και οι ίδιοι σας. Εμείς τη στηρίξαμε από το ξεκίνημα αυτήν τη δουλειά. Η έκδοση γίνεται με δαπάνες του Δήμου. Τα έσοδα που θα προκύψουν από τις πωλήσεις αυτού του λευκώματος, όπως το χαρακτηρίσατε, θα έρθουν και θα ενισχύσουν τα ταμεία των παραρτημάτων, δαπάνες τις οποίες θα δημιουργήσουν τα ΚΑΠΗ μας με δική τους πρωτοβουλία. Το ΚΑΠΗ του Δήμου Τοπείρου, λόγω της ιδιομορφίας της περιοχής, έχει 12 παραρτήματα στα πιο μεγάλα χωριά του Δήμου. Το Λεύκωμα, όσον αφορά τις παραδοσιακές συνταγές, πέρασε από μια συζήτηση με όλα τα μέλη και ψάχνουμε δραστηριότητες. Όλο το χρόνο ψάχνουμε και κάτι καινούριο, κάτι να φτιάξουμε. Αυτή τη στιγμή είδαμε ότι έχουμε άπειρες παραδοσιακές συνταγές, αλλά δεν υπάρχουν πουθενά καταγεγραμμένες. Σε μια συζήτηση με τα μέλη και με το υπηρεσιακού του ΚΑΠΗ του Δήμου Τοπείρου, αποφασίσαμε όλα αυτά να τα βάλουμε σε ένα λεύκωμα. Και αποφασίσαμε σε κάθε παράρτημα του ΚΑΠΗ να κάνει λίγα φαγητά, από 4 μενού το κάθε ΚΑΠΗ, να κλείσουμε το λεύκωμα. Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι να συνεχιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η παράδοση στη διατροφή, η οποία αντλείται από τις ρίζες όλων των πολιτών, όπως επίσης και τον ιδιαίτερο πολιτισμό του τόπου. Το ΚΑΠΗ του Δήμου Τοπείρου θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται με διάφορες ενέργειες, οι οποίες θα βοηθήσουν στην ανάδειξη και διατήρηση του πολιτισμού.